Με τις αγορεύσεις των συνηγόρων, η υπεράσπιση συνεχίστηκε σήμερα στο εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης στο Ηράκλειο, η εκδίκαση της υπόθεσης απαγωγής του Μιχάλη Λεμπιδάκη. Οι σύνηγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων, τόσο του ένατου όσο και του πέμπτου, έκαναν λόγο για ομερτά μεταξύ των κατηγορουμένων, υποστηρίζοντας πως στο εδόλιο δεν βρίσκονται οι πραγματικοί εγκέφαλοι της υπόθεσης. Ο φόβος υπάρχει, γιατί σαφώς κάποιοι άλλοι, οι οποίοι και οργάνωσαν και δημιούργησαν συνθήκες πολύ πριν την ανάμιξη του πέμπτου εκ των κατηγορουμένων, δεν μπορώ να πω για τους άλλους, σαφώς υφίστανται. Δεν είναι αόρατοι, είναι μεν ορατοί, με την έννοια του σωματότυπου, της ύπαρξης της ανθρώπινης, δεν είναι όμως στα χέρια της δικαιοσύνης. Πράγματι, από τα πηγαδάκια και από τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους συναδέλφους που εκπροσωπούν κατηγορούμενους που έχουν ομολογήσει ένα μερίδιο συμμετοχής, πράγματι υπάρχει εκτεταμένος φόβος για το τι θα πούν και πώς θα το πούν. Πράγματι, η ιδρεία πεποίθηση όλων είναι ότι ακόμη και αυτοί που έχουν ομολογήσει. Κατά την αγορευτή της συνήγορης υπεράσπισης, το επωνυματόμενο παππού μίλησε για ψυχοτική συνδρομή από την οποία πάσχει ο πελάτης της, γεγονός που δεν το καθιστά ικανό να έχει ηγετικό ρόλο στην υπόθεση. Η αγόρευσή μου, πέρα από το νομικό σκέλος για την απόπειρα εκβίασης ή για τη συμμετοχή ή για την αρπαγή, όπως είδατε, συνδέθηκε και με το θέμα εάν ο πελάτης μου και εντολές μου ήταν φύλακας ή φρουρός. Οι φύλακες ήταν άλλοι. Οι φύλακες ήταν αυτοί οι οποίοι και συνόδευαν στις μεταφορές τον κύριο Λεμπιδάκη και σε καμία περίπτωση δεν ήταν αυτοί που του έκαναν ένα μπάνιο ή που του έδιναν ένα φαγητό. Στο ίδιο μήκος κύματος και η συνήγορος του ακτιβιστή από το Ρέθυμνο που υποστήριξε ότι η εμπλοκή του επωνομαζόμενου Ευγένιου μπορεί στην αρχή να ήταν ηθελημένη, στη συνέχεια ωστόσο έγινε εξαναγκασμός. Φυσικά δεν αποδεχόμαστε καν την κατηγορία και οπωσδήποτε αυτό που αναφέρθηκε και σήμερα ενώπιον δικαστηρίου σας αναφέρω, ότι δεν υπάρχει καν εγκληματική οργάνωση. Αναφέρθηκε ευθύς εξ αρχής από τότε που απελευθερώθηκε στον άνθρωπο αυτό, τον αναγνώρισε, έχει αναφερθεί επαρκώς, έχει επιβεβαιώσει τα λεγόμενά του και ενώπιον δικαστηρίου και ενώπιον ανακριτή. Την απαλλαγή από όλες τις κατηγορίες ζήτησε για τον πελάτη του ο συνήγορος υπεράσπισης του τέταρτου κατηγορούμενου, του 23χρονου που ήταν στο αυτοκίνητο μαζί με τον παππού και τον ιδιοκτήτη νυχτερινού καταστήματος. Παραθέσαμε τις απόψεις μας, τόσο τις νομικές όσο και τις πραγματικές. Εξακολουθεί και αρνείται ο άνθρωπος του έχει αποδοθεί. Τονίσαμε ότι το τηλέφωνο, το ένοχο αυτό τηλέφωνο που του αποδίδεται δεν έχει ταυτοποιηθεί παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών. Ευχής έργων θα ήταν να έχει ταυτοποιηθεί. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε τα κενά, τα λάθη και τις παραλήψεις της διοκτικής αρχής. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση του δικαστηρίου εκ του προημίου και θεωρώ ότι καθένας θα κάνει το ταμείο που του αντιστοιχεί. Στα αξιοσημείωτα της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας, η αλλαγή φοράς στις αγορεύσεις των συνηγόρων, με τη συνηγόρο υπεράσπισης μάλιστα του επωνομαζόμενου παππού, να αφήνει αιχμές για τη στάση των συναδέρφων της. Ο παππούς συνδέεται με κάποια πράγματα, όπως με την 20η επικοινωνία, με τον τελευταίο κρυσφύγιο ή το προτελευταίο. Οπότε ήθελαν ίσως να συνεκτιμήσουν την δική του στάση και μου ως εντολοδόχου του, για να διαμορφώσουν και τις δικές τους απόψεις και αγορεύσεις. Η σημερινή διαδικασία έκλεισε με την πρόεδρο του δικαστηρίου να δείχνει την ενόχλησή της για τις απουσίες συνηγόρων, θέτοντας μάλιστα για τις επόμενες ημέρες σειρά αγορεύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως οι δικηγόροι δεν θα αγορεύουν με ραντεβού.